Με έκπτωση 50% θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν αναπληρωτές και νεοδιόριστοι δάσκαλοι και καθηγητές με τα κτέλ την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους προς τον τόπο κατοικίας τους και αντίστροφα, ενώ τα κτέλ της Κρήτης παρέχουν ήδη από τις 12 του Σεπτέμβρη έκπτωση για την μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Θα καλημερίσω τον διευθυντή από το κτέλ Ανατολικής Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Γιώργο Χαλεπάκη. Καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλιαράκη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Οικονομικός διευθυντής. Χαίρομαι που είστε καλά. Οικονομικός διευθυντής στο κτέλ Ανατολικής Κρήτης. Γενικός. Λοιπόν, λέω το εξής. Εκπτώσεις από τη μία που ζητούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αλλά από την άλλη, όταν σας πήρα τηλέφωνο χθες να σας πω τι γίνεται με αυτό για τις εκπτώσεις στην περίοδο των διακοπών, μου είπατε κύριε Χαλεπάκη, και ήδη το προανέφερα, αλλά δώστε μας περισσότερα στοιχεία, ότι τα κτέλ στην Κρήτη και Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης από το Σεπτέμβρη πραγματοποιούν ή κάνουν εκπτώσεις στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται. Και όχι μόνο κύριε Αντρουλιαράκη. Δηλαδή, τα τελευταία, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4 χρόνια γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο φέτος. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια το κάνουμε αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί και θέλοντας να βοηθήσουμε από τη μεριά μας τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται και από τόπους εκτός Κρήτης και διορίζονται σε ένα σχολείο το οποίο είναι και 50 και 60 χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο και αναγκάζονται να μετακινούνται, κάνουμε έκπτωση 50% στην καθημερινή τους μετακίνηση. Mm-hmm. Προσκομίζουν εδώ στα γραφεία μας μια βεβαίωση του σχολείου και μια φωτογραφία τους και τους εκδίδουμε μια κάρτα η οποία ισχύει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Δεν έχει όμως εκεί δικλείδες που λέει ότι ξέρετε αν είσαι νεοδιόριστος, αν δεν είναι προς όλους. Δεν έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, βάλει τέτοιες δικλείδες. Ωραία, είναι προς όλους λοιπόν για όλο το χρόνο. Προς όλους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Ωραία. Για την καθημερινή τους μετακίνηση από τον τόπο κατοικίας στο σχολείο βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Και την επιστροφή τους το μεσημέρι στον τόπο κατοικίας. Αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό για τα οικονομικά αυτών των ανθρώπων, το 50% για να μπορούν να μεταφέρονται από τη μία περιοχή στην άλλη, για να πάνε στο σχολείο, για να μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους και για τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το 50% είναι επιπλέον έκπτωση για νεοδιόριστους δασκάλους και καθηγητές και αναπληρωτές για την περίοδο των εορτών. Και σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται? Ακούστε με, ήρθε μια οδηγία από την Ομοσπονδία μας που λέει ότι μετά από αίτημα του Υφυπουργού Μεταφορών ζητάει από τα ΚΤΕΛ να παράσουν μια έκπτωση σε συγκεκριμένες μέρες για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών για να πάνε στους τόπους κατοικίας. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός που είναι από τη Λάρισα και έχει διοριστεί στο Ηράκλειο, να του κάνουμε μια έκπτωση για να επιστρέψει τη Λάρισα τα Χριστούγεννα και να γυρίσει από τη Λάρισα μετά τις εορτές. Αυτό δεν το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε, αφού σας λέω κάνουμε ήδη την καθημερινή έκπτωση, θα κάνουμε και αυτή την έκπτωση που δίνει την οδηγία η Ομοσπονδία μας. Όλα τα επιπλέον, οι ημερομηνίες που δίνονται από το Υπουργείο ή από τα αρμόδια Υπουργεία, αν θέλετε, γιατί είναι και... Είναι 22 με 24 το 10 η αναχώρηση και 7 με 8 πρώτου η επιστροφή. Ωραία, αυτό, ακριβώς αυτές τις ημερομηνίες. Αλλά ούτως ή άλλως αυτές οι εκπτώσεις βρίσκονται σε ισχύ από την αρχή του χρόνου και για όλο το έτος από τα ΚΤΕΛ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε κύριε Χαλεπάκη. Είναι κάτι που σταθερά κάνετε για να βοηθήσετε τους εκπαιδευτικούς. Κυρία Δουλιαράκη, να σημειώσουμε εδώ ότι το έχουμε πει και άλλες φορές, τα ΚΤΕΛ έχουν να δουν αναπροσαρμογή στο κόμιστρό τους από το 2010. Και σε μια περίοδο... Για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ μιλάτε. Και για τα αστικά και για τα υπεραστικά. Έχουμε μιλήσει για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ που είναι ο τομέας της ευθύνης μας. Και σε μια περίοδο που το καύσιμο είναι πλέον μη διαχειρίσιμο. Τις τελευταίες μέρες παρουσιάζει μια αποκλιμάκωση, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Πριν όμως 15-20 μέρες είχαμε φτάσει στο 2-10-2-20. Μη διαχειρίσιμο ήταν, είναι το καύσιμο και παρόλα αυτά, προσπαθούμε όσο μπορούμε και την κοινωνία να βοηθήσουμε και τους εκπαιδευτικούς και πολλά άλλα που δεν είναι τις παρούσεις να αναφέρουμε για το κοινωνικό πρόσωπο του ΚΤΕΛ,
που 70 χρόνια τώρα πραγματοποιεί τις μεταφορές τις τακτικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που βιώνουμε. Ειδικά σας λέω με το καύσιμο. Αμέσως μετά την πανδημία που είμαστε σχεδόν κλειστά, ήρθε αυτή η ενεργειακή κρίση που, τι να πω δηλαδή, καταλαβαίνετε. Απανοτές οι κρίσεις, κύριε Χαλεπά, και ούτως ή άλλως τα τελευταία 12-13 χρόνια που πραγματικά μας έχουν φέρει όλους στα όρια μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες προς όλους τους... Μια πληροφορία ακόμα να δώσω, κύριε Δρουλεράκη, ότι από σήμερα έχουμε καθημερινά, είχαμε και πριν καθημερινά δρομολόγια εκτός Κρήτης, δηλαδή για Θεσσαλονίκη, για Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο, Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Άρτα, Ιωάννινα. Ξεκινούν από σήμερα καθημερινά δρομολόγια... Και αν χρειαστεί θα βάλουμε και έκτακτα την περίοδο των εορτών. Ακόμα επίσης μπορεί ο κόσμος να στείλει τα δέματά του, τα δώρα του με μεγάλη ευκολία με τα λεωφορεία μας. Το λέω έτσι, κάνω μια παρένθεση για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο για αυτή την παροχή που έχουμε χρόνια τώρα και η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους κρητικούς και τους έχει ενώσει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, ναι, γνωστό είναι σε όλους μας και κύριε Χαλεπάκη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν έχουμε δικούς μας ανθρώπους απ' έξω πώς βάζουμε τα δέματα μέσα στη λεωφορεία για να φύγουν τα φαγητά ή οτιδήποτε άλλο για να φτάσουν στα παιδιά μας. Σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέρατε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια σας. Πολλά. Έχουμε μπει σε περίοδο εορτών πλέον. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Γιατί το σημαντικότερο είναι η υγεία. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι σιγά σιγά θα τα ξεπεράσουμε. Να σας πω, ανάγκη το έχουμε να λέμε χρόνια πολλά. Έτσι να φτιάχνουμε λίγο την καθημερινότητά μας, γιατί μέσα στη μιζέρια, στην πίκλα και στα προβλήματα είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.